Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Πολλά τα θέματα για σήμερα. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι θα δούμε λίγο τις ειδήσεις ανά τον κόσμο. Μετά θα πάμε να μιλήσουμε για τις ιώσεις που ταλαιπωρούν αυτό τον καιρό όλους μας και τι πρέπει να προσέξουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε και τι ίωση είναι αυτή η περίπτωση που κυκλοφορεί. Και ασφαλώς μετά θα πάμε να δούμε και τα θέματα της ημέρας από το govastileto.gr. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Μπούμπη, ο οποίος μας έχει κάποιες ειδήσεις που κάναν το γύρο του κόσμου σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, όπου έχουμε άλλο ένα νέο κρούσμα ανίποτης παιδικής κακοποίησης. Mm-hmm. Τον τελευταίο χρόνο έχουν παρατηρηθεί, ας πούμε, νομίζω από τις αρχές Γενάρη τουλάχιστον 5 ακραία τέτοιου τύπου κρούσματα. Ναι. Αυτή τη φορά, χτες βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες από την αστυνομία 4 αγοράκια, ηλικίες μεταξύ 2 και 6 ετών, στο υπόγειο μιας κατοικίας στο Ντένβερ. Μάρια, τη φωτογραφία αυτή που βλέπουμε στο θέμα του ζούγκλα.gr, αυτό τον άνθρωπο με τα μουσια και την κοπέλα, αυτοί οι δύο ποιοι είναι? Αυτοί είναι οι γονείς, 65 χρονών ο πατέρας και 37 η σύζυγος. Μάλιστα. Τα παιδιά μέναν στο υπόγειο, mm-hmm. όπου βρέθηκαν εμφανώς υποσυντισμένα, δεν είχαν καν τρόπο επικοινωνίας, δεν είχαν αναπτύξει ομιλία μεταξύ τους. Okay. Συνεννοούντουσαν μέσω νοημάτων και σε βάρος των δύο γονέων απαγγέλθηκε σωρία κατηγοριών παιδικής κακοποίησης. Σύμφωνα με την κατάθεση του αρμόδιου αστυνομικού που διέρευσε η δημοσιότητα, η αστυνομία βρήκε 4 αγωγές στο διαμέρισμα ανάμεσα σε έναν χώρο που βρίσκονταν περιπτώματα και ουρα ανθρώπων και ζώων, ενώ υπήρχαν πάρα πολλά έντομα. Αυτό είναι ένα άλλο τραγικό περιστατικό. Σε ποια πολιτεία έγινε αυτό? Έγινε στο Ντένβερ. Το Ντένβερ είναι στην πολιτεία του Μισιγκάν. Μάλιστα. Φοβερό, έτσι. Παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών, είπες? 2, 4 και 6, ναι. 2, 4 και 6. Και δεν είχαν αναπτύξει καν ομιλία. Είναι φοβερό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι προφανώς δεν θα είχαν καμία επαφή με τους γονείς. Δηλαδή καμία. Πάρα πολύ λίγοι και ήταν μόνο μεταξύ τους. Ναι, είχαν ελάχιστη επαφή με τους γονείς και προφανώς και οι ίδιοι, όπως φαίνεται, δεν ενδιαφέρονταν για πολλά πράγματα. Αντιθέτως. Πω, είναι τραγικό. Πάλι καλά δηλαδή που βρέθηκαν τα παιδιά. Είναι σε σχετικά μικρή ηλικία, ναι. Οπότε υπάρχουν ελπίδες ότι θα μπορούσε να γίνει μια επανόρθωση στη ζωή τους. Ναι. Ελπίζουμε. Αν και τα τραύματα μένουν, αυτό ήθελα ως γνωστό. Αυτά μένουν δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν ξέρω, Μάριε, μας μιλάς με hands-free, μας μιλάς με τηλέφωνο, γιατί ακούμε ένα κράτς κρούτ. Όχι, είναι κανένα ωραία. Τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Το ρολόι του θανάτου». Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι άλλη μία ανακάλυψη που προέρχεται από Σουηδό εφευρέτη. Mm-hmm. Έχουν πολύ μεγάλη παράδοση οι Σουηδοί σε διάφορες περίεργες εφευρέσεις. Αν λοιπόν κάποιος από εμάς θέλει να θυμάται ότι η ζωή είναι σύντομη, μπορεί να πάρει αυτό το ρολόι, να το φοράει και να του υπενθυμίζει το πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Και πού ξέρουμε πόσος χρόνος μας απομένει? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Προφανώς και η εγκυρότητά του μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνες γύρω από αυτή την εφεύρεση. Παναγία μου, τι άγχος. Το ρολόι αυτό ονομάζεται Ticker. Κάποιοι είναι σίγουρα ασυνήθιστο, κάποιοι το θεωρούν φυσικά μακάβριο. Από τη σκοπιά όμως του εφευρέτη του Φρέντρικ Κόλντινγκ, αυτός θεωρεί πως είναι αρκετά μια αισιόδοξη εφεύρεση, διότι μπορεί να σου θυμίζει ανά πάσα στιγμή ότι πρέπει να δεις την κάθε μέρα ξεχωριστά. Επειδή βλέπω τώρα, έτσι, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, επειδή βλέπω τη φωτογραφία τώρα που λέει 1022, λέει 23, λέει. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, οι ώρες που μένουν αυτού που έχει το ρολόι, οι μέρες, δηλαδή όπως και να έχει, είναι λίγο. Και δεν βλέπω, ξέρεις, να έχει και χώρο για περισσότερους αριθμούς. Όχι, όντως δεν έχει χώρο. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ο ίδιος πάντως το αποκαλεί ρολόι της ευτυχίας. Της ευτυχίας, εγώ να σου πω, θα αγχωνόμουν με το ρολόι αυτό. Ναι. Και απ' την άλλη, δηλαδή, μετά τι, άμα, ξέρω εγώ, τώρα θα μου πεις, ok, τι σε νοιάζει μετά. Άμα νομίζεις ότι έχεις πολύ χρόνο ακόμα μπροστά σου, γιατί το ρολόι σου δείχνει τόσο και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι,
Όντως, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα περίεργα του κόσμου. Al Jazeera News, πάμε στην επόμενη είδηση. Το αραβικό δίκτυο ενημέρωσης, το Al Jazeera, έκανε ένα εκτενές αφιέρωμα στις προοπτικές της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, παρακαλώ. Την ώρα που, όπως ανέφερε, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας. Ο ρεπόρτερ ανέφερε πως η ελληνική οικονομία υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Και παρόλα αυτά, αναφέρει και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι παρά την αισιοδοξία της κυβέρνησης, ακόμη και πιο επιτυχημένοι τομείς της βιομηχανίας, όπως είναι αυτός, της αεροδιαστημικής, έχουν αισθανθεί μια διαφορά φυσικά λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Το ρεπορτάζ διαρκεί περίπου 2,5 λεπτά. Ναι, έχουμε και το βιντεάκι. Πάντως θα σας πω ότι όλα αυτά, ωραία και καλά, αν γίνουν αυτές οι συμφωνίες χωρίς τις μίζες, ας πούμε, όπως είδαμε στα υποβρύχια. Τότε μπορεί κάτι να αλλάξει. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Αν γίνουν πάλι τα ίδια, εντάξει. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι αυτό, Μάρια, και επιστρέφουμε. In Europe and US allies in the Middle East, so it's a rare high-tech exporter. EAV is now a victim of its own success. It'll soon have more than $1 billion worth of orders, all due in the next 2 years. That's 3 times what its human resources can currently accomplish, because austerity has forced it to shed almost half its personnel. The company says it's in danger of leaving its clients grounded. We have lost highly specialized personnel because of the country's economic difficulties. We've largely managed to honor our contracts, but we are seriously short-staffed. Only by hiring more expert staff can we meet our obligations. Greece's creditors don't allow it to increase the state payroll or to underwrite any more loans. Αχ, αυτό το payroll. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια γεύση από το ρεπορτάζ του Al Jazeera. Για όποιον θέλει να το δει ολόκληρο, έτσι αναλυτικά, μπορεί να μπει στο zoukla.gr και να το δει. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιες οι όσεις μας ταλαιπωρούν αυτό το χρονικό διάστημα, που είναι και λίγο το δύσκολο, θα έλεγα, διάστημα, γιατί είναι η αλλαγή του καιρού και δεν ξέρουμε και πώς να αντιθούμε. Μία κρυώνουμε, μία ζεσθενόμαστε, μία υδρώνουμε και εκεί νομίζω είναι η στιγμή που την πατάμε. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σωτήρη Αδαμίδη, τον γιατρό-παθολόγο και διευθυντή παθολογικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σαρώνουν οι όσοι σε αυτό το διάστημα. Είναι αυτό που άκουσα και προηγουμένως. Θέλει μια σταδιακή προσαρμογή, επειδή όμως οι διαφορές της θερμοκρασίας ήταν πολύ μεγάλες. Άρχισαν και έρχονται αρκετά περιστατικά στα εξωτερικά ιατρία και στα παιδιατρικά, αλλά και στα εξωτερικά των ενηλίκων. Και υπάρχει, νομίζω, και μια συγκεκριμένη ίωση που κυκλοφορεί τώρα, που έχει να κάνει με το στομάχι, αλλά έχει και πυρετό, φέρνει και πυρετούς. Ναι, κάνει πυρετό, πιάνει το πεπτικό σύστημα. Σε μερικά ιδιαίτερα νεαρότερα άτομα έχει οδηγήσει και σε μετούς. Έχει γενικά μια θορυβόδη εικόνα στο πρώτο 24ωρο και μετά εξαλείσσεται πιο ομαλά. Ναι. Δεν ξεπερνάει τις 3-4 ημέρες. Καλό είναι. Μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, τουλάχιστον στους ενήλικες, με την έννοια των αναλγητικών, και της απαραίτητης ξεκούρασης μαζί με τις προληπτικές κινήσεις που θα κάνουμε στο ντύσιμο. Πάντως, δεν μιλάμε ακόμα για επιδημία γρίπης. Όχι, δεν μιλάμε για επιδημία ακόμα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιώσεις αυτές ακολουθούν ένα πιο ήπιο από πλευράς πορείας δρομολόγιο, τελειώνουν πιο γρήγορα. Γι' αυτό και τα νέα περιστατικά δεν είναι τόσο να συμπέσουν με τα προηγούμενα για να έχουμε αυξημένο αριθμό. Οι ιώσεις γενικά, κύριε Αδαμίδη, του αναπνευστικού που έχουμε δυστυχώς, που χτυπάνε δηλαδή το αναπνευστικό, που έχουμε κάθε χειμώνα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες, εντάξει, μπορεί να έχουμε πτώσεις στη θερμοκρασία, αλλά ακόμα σχετικά είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Ναι, σαφώς. Έχει επίδραση, ειδικά στα άτομα τα οποία δεν έχουν εξοικειωθεί με την αλλαγή των συνθηκών αυτών εύκολα. Αν είναι ένας ο οποίος γυμνάζεται, αθλείται, το περνάει πολύ πιο εύκολα σαν εναλλαγή θερμοκρασίας. Έχει να κάνει και με την διατροφή μας αυτό. Δηλαδή, αν τώρα
επιχειρήσουμε τουλάχιστον, προσπαθήσουμε να τρώμε βιταμίνες, λαχανικά, φρούτα κτλ. Θα μας βοηθήσει. Είναι σωστό το ερώτημα. Αλλά βιταμίνες δεν είναι απαραίτητες. Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι να παίρνει κανείς μια ισορροπημένη διατροφή με τα φρούτα, τα λαχανικά, τις σουπίτσες του, τα ροφήματα τα οποία πρέπει να μπουν ώστε να μην ξηραίνεται ο γλαινογόνος του αναπνευστικού. Και να κάνει αυτό το είπαμε λίγη οικονομία δυνάμεων, να μην κουράζεται, να μην εξαντλείται, γιατί τότε είναι πιο ευάλωτος. Μπορεί να χαλάει το πρόγραμμα του. Ναι, και σε αυτό μας βοηθάει αν πίνουμε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι για δίαιτες και διατροφές ειδικές ξέρουμε ότι είναι τα 8 ποτήρια νερό περίπου την ημέρα. Για την υγεία μας και μόνο πόσα χρειάζονται. Είναι και αυτό πολύ σωστό. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ενυδάτωση. 8 με 10 ποτήρια είναι καλά να το παίρνουμε. Αχ, εσείς τα κάνατε και 10 τώρα. Ναι, ναι, αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, φάτε ένα κομματάκι σοκολάτα και πιείτε νερό. Αλλά κομματάκι έτσι, όχι το κουτί ολόκληρο. Ναι. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αν κάνει κανείς μια στοιχειώδη προφύλαξη με αυτά που αναφέραμε, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις ιώσεις. Τώρα για τις ομάδες οι οποίες είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, ενώ για αυτούς που έχουν καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, στα καρόδια, διαβήτη. Εκεί καλό είναι να αρχίσουν να προετοιμάζονται, να πηγαίνουν στο γιατρό τους και να κάνουν και τους εμβολιασμούς. Έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός για την γρήπη, για την κοινή γρήπη. Έχει ξεκινήσει σε αρκετές από αυτές τις ομάδες που το χρειάζονται και πηγαίνουμε πολύ καλά. Μάλιστα, οπότε έχετε ξεκινήσει στις ευπαθείς ομάδες, όχι σε όλα τα παιδιά, στους σταθμούς. Εμείς προνοούμε και ενεργούμε γρήγορα. Δεν περιμένουμε να συλλάβουμε την όποια άλλη οργάνωση των ιών, αφού εκδηλωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είμαστε ακόμα κάπως καλά. Είναι αυτή η ιωσούλα που είπαμε προηγουμένως που κυκλοφορεί, που μπορεί να φέρει και εμετούς, αλλά ναι, περνάει σε 3-4 μέρες. Σύστημα, πονοκέφαλο, τη δεκατική πυρετική συνήθως κίνηση και την αίσθηση της κακουχίας, τον ξηρό λαιμό, λίγο βήχα. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με αντιβιωτικά ή περνάει και μόνη της? 9 στις 10 περνάει συνήθως χωρίς να χρειαστεί αντιβίωση. Ωραία, θετικό αυτό. Θετικό. Να μην πάρουμε μετά, την πρώτη δόση αντιβιωτικών από τώρα. Το τριήμερο, τετραήμερο, καλό είναι να απευθυνθεί στο γιατρό να δει τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο γιατί φαντάζομαι ότι σας περιμένουν εκεί και οι ασθενείς. Είμαι στο νοσοκομείο, γι' αυτό σας μιλάω λίγο πιεσμένος. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα από το govastileto.gr.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε να δούμε τα θέματα του govastileto.gr για σήμερα, δηλαδή αυτά που έχουν προκύψει από το πρωί, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε και αν δεν ξέρετε, τώρα θα σας το πούμε, τα θέματα στο govastileto.gr αλλάζουν όλη την ημέρα, συνεχώς ανανεώσεις και τα πρωτοσέλιδα επίσης και τα αποκλειστικά θέματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως και σας αρέσουν. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης του govastileto.gr και την Αγγελική Στόγια, η οποία περιμένει πώς και πώς να μας παρουσιάσει τα θέματα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Αγγελική! Κιν, σε ακούω. Καλημέρα. Σε βλέπω κιόλα στις ομορφιές σου. Εντάξει, καλό να το είναι πω, αυτό. Ξέρεις, καλό είναι πω. Αυτό. Και να με ακούς και να με βλέπεις. Καλά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον όμορφο κόσμο της showbiz. Να ξεκινήσουμε από τα lifestyle θέματα του govastileto.gr και με ένα νέο έρωτα. Μια γυναίκα η οποία έχει περάσει θυελώδεις σχέσεις και είχαμε και πολύ καιρό να την δούμε ξανά με ένα νέο έρωτα στη ζωή της και μιλάμε για την γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, τη Λέβη. Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Έχουμε φωτογραφίες στο govastileto.gr με τον νέο άντρα που μπήκε στη ζωή της. Είναι εφοπλιστής. Το όνομά του είναι Γιώργος Λεβεντάκης. Κριτικός. Ορίστε. Κριτικός. Κριτικός, σωστά. Πολύ σωστά. Λεβέντης άνθρωπος. Λεβέντης άνθρωπος. Άλλωστε τι θα μπορούσε να έχει δίπλα μια Λέβη. να πούμε ότι τη φωτογραφία κρίνουμε ότι είναι κοντά στην ηλικία της Άντζελας Δημητρίου, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι πολύ φρέσκο. Η Άντζελα Δημητρίου δείχνει να είναι πολύ ευτυχισμένη στο πλευρό του νέου της εφοπλιστή έρωτα. Το δημοσίευμα ήρθε στο φως από την εφημερίδα Εσπρέσο. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του έτσι επίσημη εμφάνιση την Παρασκευή. Σε γνωστό μπαρ ρέστοραν, σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Στην παρέα του ήταν ο στιχουργός Νεκτάριος Μπίτρος και ο μάνατζερ του μαγαζιού. Και μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Άντζελα Δημητρίου κατά τη διάρκεια της βραδιάς, του τσιμπουσιού θα λέγαμε, γιατί πρόκειται για τσιμπούσι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, δεν δίστασε να πάρει και το μικρόφωνο και να τραγουδήσει. Να σου πω, Αγγελική, τι άλλες πληροφορίες έχουμε για τον κύριο Λεβεντάκη? Είναι από την Κρήτη, είναι εφοπλιστής, είναι διαζευμένος, έχει παιδιά ή θα μάθουμε σιγά σιγά? Θα μάθουμε σιγά σιγά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξαναέρθει έτσι, δεν έχει ξαναπασχολήσει τα μέσα με κάποια έτσι σχέση του, προφανώς γιατί δεν ήταν επώνυμη, αλλά αυτή τη φορά μάλλον θα πρέπει σε εισαγωγικά να προσέχει, γιατί όταν έχει δίπλα σου μια Άντζελα Δημητρίου, γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι παπαράτσι, οι φωτογράφοι θα θέλουν έτσι να έχουν και ένα ενσταντανέ, πόσο μάλλον θα πρόκειται για ένα νέο ζευγάρι. Βέβαια, θα ενδιαφερθούν για το. Δηλαδή, ενδιαφέρονται για τη lady, δεν θα ενδιαφερθούν και για τον mister. Ναι. Νομίζω ναι, και ευχόμαστε αυτή τη φορά η Άντζελα Δημητρίου πραγματικά να έχει τον έρωτα τη ζωή της και να κρατήσει αυτό. Πάντως εκείνη εδώ φαίνεται χαμογελαστή. Τώρα εκείνος όχι τόσο, αλλά μπορεί να είναι η φωτογραφία. Μπορεί να είναι η φωτογραφία, είναι και λίγο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος στα φώτα. Ναι, ναι. Άλλωστε δεν ανήκει στον χώρο της showbiz, επομένως το καταλαβαίνουμε και το δικαιολογούμε. Ωστόσο από τη φωτογραφία που βλέπουμε, όχι την πρώτη, τη δεύτερη φωτογραφία, διακρίνουμε την Άντζελα Δημητρίου, βλέπουμε μάλλον πάνω στο τραπέζι ότι έχουν φάει καλά, πίνουν, διασκεδάζουν, λουλούδια βλέπουμε. Πέρασαν μια πολύ ωραία βραδιά, ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Τι να ευχηθούμε? Καλούς έρωτες, καλούς απογόνους. Καλούς απογόνους, ό,τι επιθυμεί το ζευγάρι. Ό,τι επιθυμεί το ζευγάρι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μια είδηση λίγο, πώς να την πω τώρα, λίγο κομψά. Μας έκανε εντύπωση, έτσι θα το πω.
Διότι μετά την απιστία του Tim Burton, mm-hmm. που αναφερθήκαμε και στην εκπομπή σου, Kim, βλέπουμε φωτογραφίες. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες του ζεύγους, δηλαδή του Tim Burton και της Helena. Ναι, Helena Bonham Carter. Εμφανίστηκαν δημόσια μετά τις φωτογραφίες που είδαμε στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Τον σκηνοθέτη να φιλιέται με μια ξανθιά, να θυμίσουμε, έξω από το σινεμά. Και στη συνέχεια είδαμε τη σύζυγό του. Γιατί είναι εδώ έτσι χλωμή η Helena στη φωτογραφία? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η φωτογραφία που μας τρομάζει, να το πούμε αυτό. Το make-up που της έκανα, να φανταστώ. Τι είναι, θεατρικό, μακιλάζ? Ναι, είναι ρόλος. Είναι ιδιαίτερη γενικότερα η Helena Bonham Carter στο δισημό. Μου θυμίζει κάτι κούκλες που παίζουν οι κόρες μου, τις Monster High. Α, ναι. Ξέρεις, τι. Θα πάρουμε τις κόρες σου για ρεπορτάζ. Ωραία, σίγουρη, ωραία. Θα ξέρουμε περισσότερο. Είναι σε αυτό το στυλ. Είναι σε αυτό το στυλ. Είναι σε αυτό το στυλ. Είναι διαφορετική. Πάντως σχολιάστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πώς αυτό το ζευγάρι αυτό, μετά από αυτό που πέρασε, είναι ξανά μαζί και μάλιστα χέρι-χέρι εμφανίστηκαν στο συγκεκριμένο event. 47χρονη ηθοποιός φάνηκε να μην... να ξέχασε πολύ εύκολα το φιλί στο στόμα. 47 ετών, δεν της φαίνεται. Δεν της φαίνεται καθόλου. Είναι 47. Το ζευγάρι θεάθε από τους παπαράτσι στο Royal Albert Hall. Έδωσαν το παρόν στη μουσική παράσταση του Ντάνι Έλφμαν, την mm-hmm. οποία έγραψε για την ταινία The Nightmare Before Christmas, ένα φιλμ που έγραψε ο ίδιος και σκηνοθέτης ο Tim Burton. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αρκετές φωτογραφίες στο govasili.gr. Μπορείτε να δείτε την επανασύνδεση μετά την απιστία. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο θέμα μας? Θα πάμε στη μόδα και σε μία είδηση ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Και σε ένα πολύ γνωστό οίκο, το γαλλικό οίκο, το γνωστό Louis Vuitton, ο οποίος επιλέγει τα τελευταία χρόνια ανθρώπους θρύλους από το χώρο της μουσικής για να διαφημίζει την καμπάνια του κάθε φορά, την καινούρια. Και όχι μόνο, έχουμε δει και την Αντζελίνα Τζολί και διάφορους. Δηλαδή, εντάξει, διαλέγει τους διάσημους πρώτης σειράς. Ακριβώς, ακριβώς. Όσο αφορά και το κασέ τους, βέβαια, έτσι. Ακριβώς. Μετά τον Μπόνο, τη Μαντόνα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το νέο πρόσωπο της, του γαλλικού οίκου να είναι ο David Bowie, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί γιατί πρόκειται για ένα έτσι διαφορετικό. Διαφορετικό άνθρωπο του χώρου, ο οποίος κάνει αίσθηση κάθε φορά που εμφανίζεται η αλήθεια. Είναι, ακόμα δεν έχει κλείσει. Έχει βλέμμα όμως που μαγνητίζει. Έχει βλέμμα, ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Είναι και μερικοί άνθρωποι, να το πούμε αυτό στον κόσμο, που είμαι σίγουρη ότι μπορεί και να μην το γνωρίζει. Πολλούς ανθρώπους που βλέπουμε από το χώρο και λέμε πω τι εντυπωσιακός και για τους άντρες και για τις γυναίκες, από κοντά μπορεί να μην ισχύει αυτό. Τον έχεις δει από κοντά? Όχι, αυτόν τον έχω δει. Έχω δει άλλους. Αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το βλέμμα του Kim είναι όντως σε μαγνητίζει και είναι, πώς να το πω. Ναι. Είναι διαφορετικό. Σε διαπερνά. Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι ο David Bowie στις 30 του Οκτωβρίου, στην τελετή που θα γίνει στο Roundhouse του Λονδίνου, mm-hmm. Είναι φαβορή για το Bark Card Mercury Prize, ένα βραβείο τέλος πάντων για το άλμπουμ του, mm-hmm. Το οποίο γιορτάζει τα καλύτερα βρετανικά άλμπουμ της χρονιάς που πέρασε. Ελπίζουμε να είναι ο νικητής και να πάρει και το βραβείο. Ναι, Barclay Card Mercury Prize. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, πάντως φαντάζομαι ότι θα λανσάρει κάποια ανδρική κολεξιόν της Louis Vuitton ο David Bowie. Μάλλον ναι, ακόμα δεν έχει κλείσει 100% το όνομα, ωστόσο συζητείται και γράφεται πάρα πολύ στον ξένο τύπο. Why not? Θα έχει ενδιαφέρον. Αφού είναι και γαλλικός ο οίκος. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο μάλλον θέμα μας? Να πάμε στην κατηγορία το παιδί μου, mm-hmm. και πώς να διαχειριστούν οι γονείς ένα παιδί που ζηλεύει το νέο μέλος της οικογένειας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ δύσκολο όσο αφορά το χειρισμό των γονιών, mm-hmm. να μπορέσουν έτσι να το χειριστούν σωστά, ώστε να μην δημιουργηθεί και μετέπειτα ανταγωνισμός μεγάλος, ζήλια υπερβολική ενδιάμεσα από τα αδέρφια. Σωστά. Γιατί το παιδάκι που έχει μάθει να είναι μοναχοπέδι και να είναι μόνο του και όλη η προσοχή να πέφτει πάνω του από τη μαμά, από τον μπαμπά, από τις γιαγιάδες, από τις παππούδες και από όλο το σόι γενικά, γιατί αυτό συμβαίνει, πάντα το πρώτο μέλος είναι...
Είναι το, εντάξει, το πρώτο παιδί στην οικογένεια, πέφτουν όλοι πάνω τους και ξαφνικά έρχεται το μικρό που ξαφνικά βλέπουν όλοι το μεγάλο στο μεγάλο και το μικρούλι, το οποίο μικρούλι πάντα μένει το μικρό παιδί. Εκτός αν είναι σάντουιτς και έρθει και τρίτο παιδί. Εμείς λοιπόν, εγώ βασιλεκτρολία.gr δίνουμε συμβουλές σε ένα πολύ περιστατωμένο άρθρο για να εξομαλυνθούν τα πράγματα και τρόπους να διαχειριστούν οι γονείς ένα παιδί λοιπόν που ζηλεύει το νέο μέλος της οικογένειας. Εγώ θα σας αναφέρω ορισμένες συμβουλές και θα ξεκινήσουμε με τη συμβουλή διδάξτε το. Τι θέλουμε να πούμε εδώ? Ο πρώτος στόχος είναι να προστατέψετε εσείς οι γονείς το μωρό. Ο δεύτερος, να μάθετε το μεγαλύτερο παιδί πώς να αλληλεπιδρά με το παιδί με φυσιολογικούς τρόπους. Μπορείτε να του μάθετε δηλαδή να παίζει με το μωρό, να του μιλήσετε, να του διδάξετε, να το οδηγήσετε και να το ενθαρρύνετε. Η παρουσία σας είναι σημαντική. Οπότε και τα παιδιά είναι, όποτε τα παιδιά είναι μαζί, καλό είναι λοιπόν να είστε και εσείς κοντά τους. Αν παρατηρήσετε ότι το μεγαλύτερο παιδί γίνεται σκληρό, αποσπάστε την προσοχή με κάτι άλλο και πάρτε το μωρό από την αγκαλιά. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα συμβουλή, μάθετε του να το ακουμπά μαλακά. Διδάξτε δηλαδή στο μεγαλύτερο παιδί πώς να χαϊδέψει το μωρό στην πλάτη και εξηγήστε του πόσο ηρεμεί το μωρό. Επιβραβεύστε το για την καλή δουλειά που έκανε. Είναι αρκετά μεγάλο άρθρο και πολύ περιστατωμένο. Ωραίο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, Αγγελική, και ακόμα και για γονείς που είναι πιο μεγάλα τα παιδιά τους, έχει πολλά χρήσιμα tips μέσα. Δηλαδή δεν είναι μόνο, δηλαδή αν μπει στην ουσία του θέματος, δεν έχει να κάνει μόνο αν περιμένουν, ας πούμε, τον ερχομό ενός καινούριου μέλους, αλλά είναι και για παιδάκια μικρής ηλικίας που μπορεί να υπάρχουν ζήλες μεταξύ τους και αυτά γενικά έχει έναν οδηγό συμπεριφοράς. Ακριβώς, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο με αγχώνει εμένα, γιατί δεν ξέρω τώρα θα μας εξηγήσεις εσύ τι εννοείς γυναίκες μέσης ηλικίας. Πάντως, αυτό ότι οι μεγάλες στενοχώριες ή το πολύ στρες σε ηλικίες γυναικών, δηλαδή μέση ηλικία, αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας. Είναι τρομακτικό. Αυτό αυτό είναι το αποτέλεσμα που βγήκε από μια καινούργια έρευνα, μια νέα έρευνα από Σουηδούς επιστήμονες. Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε διαπίστωσαν οι επιστήμονες ότι η άνοια μπορεί να συσχετίζεται με τραυματικά γεγονότα που βίωσε κάποιος έως και 4 δεκαετίες πριν την εκδηλώση. Αυτό ακριβώς. Η νέα μελέτη δημοσιεύεται. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία νιώθω ότι ξεχνάω κι εγώ λίγο. Να πούμε ότι η μελέτη αυτή που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση BMG Open διεξήχθη σε 800 γυναίκες, ένα αρκετά μεγάλο δείγμα από τη Σουηδία, οι οποίες υποβλήθηκαν σε μία σειρά νευροψυχιατρικών τεστ από το 1968. Όταν δήλωσαν συμμετοχή σε αυτή, απάντησαν σε ερωτηματολόγια, αξιολογήθηκαν. Μία στις 4 είχαν έρθει μάλιστα αντιμέτωπες με τουλάχιστον ένα τέτοιο συμβάν. Το 23% είχαν αντιμετωπίσει 2, η μία στις 5, 3 και το 16% 4 ή περισσότερα. Κοιτάξτε, άμα το καλώς σκεφτείς, όλοι μας, έτσι, μία απώλεια, μία στεναχώρια, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει περάσει... Ένα και τεσογόνο γεγονός. Βέβαια, να χάσει τη δουλειά σου, να... όλα αυτά, δηλαδή... Ξέρω εγώ. Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο, Αγγελική, θα σε ρωτήσω τι είπαμε σήμερα και εσύ εμένα επίσης για να το τεστάρουμε. Γιατί σου λέω τελευταία έτσι. Δεν έχεις αισθανθεί ότι ξεχνάς πράγματα? Πες την αλήθεια. Θα το παραδεχτώ. Με δίνεις τώρα, αλλά θα το παραδεχτώ. Καλά, εγώ βέβαια το αποδίδω σε υπερπληροφόρηση εγκεφάλου. Α, βεβαίως, βεβαίως. Να δικαιολογηθούμε και λίγο. Ή μήπως μας ψεκάζουν, γιατί και αυτό το ακούμε. Όχι, Αγγελική, όχι. Μην αρχίσεις να λες και εσύ τέτοια. Όχι, μην λες τέτοια. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει η έρευνα, έτσι, για να κλείσουμε? Η έρευνα μας λέει, λοιπόν, για να κλείσουμε, ότι τα ιδιαίτερα στρεσογόνα και γεγονότα της ζωής μπορεί να έχουν σοβαρές και μακροχρόνιες σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες, καθώς και ότι το στρες μπορεί να προκαλεί μία σειρά φυσιολογικών αντιδράσεων στο κεντρικό νευρικό, το ενδοκρινικό, το νοσοποιητικό και το καρδιακιακό σύστημα. Αυτές οι αντιδράσεις εικάζουν, λοιπόν, οι επιστήμονες ότι αποτελούν την αιτία πίσω από τη συσχέτιση που βρήκαν. Με λίγα λόγια, όσο μπορούμε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, λοιπόν, να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα που μας έρχονται στη ζωή, τα δύσκολα, με λογική, με ψυχραιμία,
με συζήτηση και όχι να αγχωνόμαστε και να στρεσαριζόμαστε. Λοιπόν, να είδες αυτά που σου είπα προηγουμένως. Εδώ λέει ότι τα στρεσογόνα αυτά αναφέρονται, ας πούμε, σε γεγονότα της ζωής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται το διαζύγιο, η κυρία, τα επαγγελματικά προβλήματα και η σοβαρή ασθένεια στενού συγγενούς. Και δυστυχώς αυτό, δηλαδή, όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει στον κύκλο μας, είτε στο φιλικό είτε στο οικογενειακό, έχουμε αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση, κάτι από αυτά τουλάχιστον. Μάλιστα. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι, γιατί μας πήρε τώρα από κάτω το θέμα αυτό. Μας πήρε λίγο από κάτω, αύριο όμως θα επιστρέψουμε πιο αισιόδοξα. Ναι, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω τι είπαμε σήμερα, έτσι δεν το ξεχνάω. Εντάξει, λοιπόν. Και χωρίς χαρτιά, χωρίς χαρτιά. Θα περιμένω το αύριο. Καλημέρα από το www.stileto.gr. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και σας εύχομαι μια καλή συνέχεια. Ακολουθούν οι άλλες εκπομπές εδώ του Ζούγκλα TV. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Infotainment. Σας περιμένω.